Σήμερα κοντά μας δικτυακά, λόγω της κατάστασης, είναι ο κύριος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, για να συζητήσουμε λίγο τη δύσκολη αυτή χρονιά που έρχεται στο τέλος της, πώς κινήθηκε η επαγγελματική ασφάλιση, πώς κινήθηκαν τα επαγγελματικά ταμεία στη χώρα και τι ενέργειες έχουν γίνει, πώς έχει επηρεάσει τα ταμεία η χρονιά αυτή. Κύριε Νούνη, μας ακούτε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε Σπύρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη σημερινή πρωτοβουλία να έχουμε μια σύντομη συνομιλία. Λοιπόν, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, ήθελα απλά να ρωτήσω πώς είδατε τη χρονιά αυτή με τις δυσκολίες που είχε, την πρωτόγνωρη αυτή χρονιά, αν επηρέασε καθόλου τα επαγγελματικά ταμεία, σε τι βαθμό και πώς πιστεύετε θα κλείσει αυτή η χρονιά. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά με την πανδημία που ταλαιπώρησε τη χώρα και όλο τον κόσμο φυσικά, διεθνώς. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα σχετικά με τον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης, ενώ η χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, όπου είχαμε την ευκαιρία σαν ένωση να κάνουμε και το πρώτο μας συνέδριο, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και θέλω να πω μεγάλη απήχηση στον κόσμο των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών ομάδων. Δυστυχώς, ενώ είχαμε τη χαρά, την ευτυχία να είμαστε τελευταίοι που το προλάβαμε και το διοργανώσαμε και το κάναμε, όσον αφορά την επίδραση που είχε στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία, ήταν περιορισμένη λόγω του COVID. Παρ' όλα αυτά, ο θεσμός προχώρησε. Τι εννοώ, έχουμε ήδη το τελευταίο τρίμηνο του 2020 δύο νέες εισαγωγές επαγγελματικών ταμείων στον κλάδο. Και αναφέρομαι στο ΤΕΑ που σύστησε η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, μια πολύ μεγάλη επαγγελματική ομάδα που αφορά όλο το χρηματοπιστωτικό τομέα. Επίσης, το προηγούμενο μήνα έλαβε αδειοδότηση το ταμείο του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Οπότε, ένας πολύ δυναμικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, ο τραπεζικός, έχει έλθει στον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης. Και πέρα από αυτά τα δύο ταμεία, έχουμε την πληροφορία και την πληροφόρηση ότι υπάρχουν περίπου γύρω στους 6-7 φακέλους στις αρμόδιες αποδοτικές αρχές κατατεθειμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε τελικό ή ενδιάμεσο στάδιο για να λάβουν αδειοδότηση. Άρα, με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ήδη δύο νέες αδειοδοτήσεις και ένα σημαντικό αριθμό νέων αδειοδοτήσεων που επίκειται το επόμενο διάστημα. Άρα, λοιπόν, παρόλο τις δυσκολίες της πανδημίας, η αγορά έχει αφουγκραστεί το θεσμό, ο κλάδος βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία και αναμένουμε τα επόμενα βήματα και εμείς με ανυπομονησία, οργανώνοντας τις επόμενες δράσεις ως Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Άρα καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη ως προς το θεσμό, όπως είπατε και εσείς, το οποίο είναι καλό για την ασφαλιστική συνείδηση γενικότερα του Έλληνα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω πώς εκτιμάτε η νέα χρονιά θα κυλήσει, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι μάλλον θα έχουμε βγει και από αυτό το μεγάλο πρόβλημα με όλα τα εμβόλια και τις ανακοινώσεις που γίνονται και φαίνεται να γυρνάμε σε μια κανονικότητα. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι το 2021? Ναι, αν όλα πάνε κατευχήν και έχουν απόδοση τα εμβόλια που όλος ο πλανήτης περιμένει, προκειμένου να επέλθει μια σχετική κανονικότητα με ασφάλεια. Ελπίζουμε ότι και στην Ελλάδα αυτό θα έχει μια θετική επίδραση και θα λειτουργήσει σαν ένα αναπτυξιακό ελαττήριο προς τα πάνω, όλη την οικονομία. Ως παρεπόμενη συνέπεια θα είναι αυτό φυσικά να έχει θετικές επιδράσεις και στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον εντός του 2021, σύμφωνα με τις επίσημες κυβερνητικές πηγές και τον αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου, τον οποίο είχαμε την τύχη να συναντήσουμε και να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, θα δρομολογηθεί η δημιουργία ουσιαστικά του θεσμικού πλαισίου για το νέο επικουρικό ταμείο, που θα έχει κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά. Και μέσα από αυτή την όλη τη συζήτηση για τη διαδικασία των ωφελιών που έχει η κεφαλαιοποίηση, θα έχει, πιστεύω, παρεπόμενες συνέπειες και για το υπόλοιπο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ και για το δεύτερο και για το τρίτο πυλώνα. Και επίσης αυτό που περιμένουμε το 2021 είναι η δευτερογενής νομολογία που αφορά τα επαγγελματικά ταμεία, γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρυσι υιοθετήθηκε η δεύτερη κοινοτική οδηγία για τα ΤΕΑ και απλώς ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο σαν μια απλή μετάφραση της οδηγίας και πρέπει αυτό να εξειδικευτεί με υπουργικές αποφάσεις που είναι σε διαδικασία συγγραφής και αυτό θα γίνει εντός πρώτου εξαμήνου του 2021, οπότε θα μιλάμε και για ένα νέο βελτιωμένο πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΑ,
ακόμα πιο ενισχυτικό και πιο ευέλικτο, που θα δώσει, πιστεύουμε, ακόμα μεγαλύτερη όθηση προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, στους κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και εργαζόμενους και επαγγελματικές ομάδες μεγάλες να ακολουθήσουν τα χνάρια της επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, τώρα όσον αφορά αυτό που είπατε και τη σχέση σας με την κυβέρνηση και το κράτος, πώς είναι αυτή η σχέση, υπάρχει κάποια επαφή, μήπως έχει εμποδίσει ο κορονοϊός τις σχέσεις αυτές, υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι ώστε να ακουστεί το μήνυμά σας περισσότερο? Εμείς έχουμε σαν Ένωση επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα και διαζώσεις όσο επιτρεπόταν και με τηλεδιάσκεψη, τόσο με το Υπουργείο Εργασίας και τον κύριο Τσακλόγλου, όσο και με το Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Ζαβό. Έχουμε απευθυνθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να έχουμε μια συνάντηση που επιθυμούμε για να τον ενημερώσουμε σφαιρικά για τα θέματα κεφαλαιοποίησης και μεταρρυθμίσεων που επίκειται στο επόμενο διάστημα στην χώρα. Και φυσικά έχουμε δει και την ομάδα Πισαρίδη και τον κύριο Πισαρίδη και έχουμε κάνει συζητήσεις για την ενδιάμεση έκθεση από το φθινόπωρο κιόλας και καταθέσαμε τις απόψεις μας σαν Ένωση. Και φυσικά έχουμε κάνει και άλλες ενέργειες που δεν είναι ανακοινώσιμες, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε σε πλήρη εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία των επαφών και της επικοινωνίας του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και των αναγκών και των επόμενων βημάτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη του θεσμού. Οπότε και σε όλο αυτό το πλαίσιο τώρα έρχονται να προστεθούν δύο μεγάλες σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει. Και η πρώτη είναι την ερχόμενη εβδομάδα που διοργανώνει η Ένωση ένα webinar την 3η 15 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα ακριβώς τη σηματοδότηση της ανωδικής πορείας της επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή του δεύτερου πυλώνα, με αφορμή και τη σύσταση, όπως είπαμε προηγουμένως, και των δύο νέων επαγγελματικών ταμείων. Οπότε όπως όπου εκεί έχουμε καλέσει και τον κύριο Τσακλόγλου και τον κύριο Γεωργιάδη και πολλούς άλλους σημαντικούς ανθρώπους της αγοράς των επαγγελματικών ταμείων για να έχουμε μια κουβέντα ενδιαφέρουσα και ακριβώς να σηματοδοτήσουμε αυτές τις τρέχουσες εξελίξεις στον θεσμό. Οπότε όποιος ενδιαφερόμενος θέλει να παρακολουθήσει το σεμινάριο μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Ένωσης και να δηλώσει συμμετοχή, είναι δωρεάν το σεμινάριο, και να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις. Και επίσης αυτό που θέλω να μην ξεχάσω είναι ότι το επόμενο έτος θα πραγματοποιήσουμε και το δεύτερο συνέδριό μας το Φεβρουάριο, όπου και εκεί θα υπάρχουν πολύ σημαντικοί ομιλητές, οι διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές, που θα περιγράψουν με πολύ σημαντικό τρόπο όλες τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε σχετικά με τον κλάδο. Άρα, κύριε Πρόεδρε, κρατάω λοιπόν ότι στο θεσμό υπάρχει μια εμπιστοσύνη, φαίνεται ότι υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία, να το πω έτσι, και υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Μας δώσετε μια πολύ καλή εικόνα της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ κύριε Σπύρου. Καλή συνέχεια.